Έχω πει πολλές φορές ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία συμφωνήθηκαν να την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα υψηλά. Έχω πει επίσης όμως ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους για το 19 και το 20. Και ότι πρώτα θα κερδίσουμε αξιοπιστία και μετά θα συζητήσουμε τα ζητήματα των πλεονασμάτων και του χρέους. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι όσο πιο γενναία και ισχυρή είναι η ανάπτυξη στη χώρα μας, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα ζητήματα της διαχείρισης του χρέους. Και βέβαια, όσο το περιβάλλον των επιτοκίων είναι χαμηλό, τόσο μπορούμε να δούμε τα ζητήματα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Είναι θέματα τα οποία συζητάμε με τους θεσμούς. Όπως είχα την ευκαιρία να πω και σε μια συνέντευξη που έδωσα σήμερα στη γερμανική εφημερίδα, τα θέματα των θεσμών αφορούν τους θεσμούς, τα θέματα των διμερών σχέσεων αφορούν τις δύο χώρες. Και εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να κερδίσουμε πολιτική αξιοπιστία ως μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση η οποία επαναφέρει το ζήτημα της ανάπτυξης στην πρώτη γραμμή. Και τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα τα οποία εν καιρό και την κατάλληλη στιγμή θα συζητηθούν με τους θεσμούς και προφανώς και εφόσον αυτό χρειαστεί σε διμερές επίπεδο.